Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Φυσικά μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα μας. Χρειαζόμαστε τα like έτσι για να ανεβαίνουμε και σιγά σιγά. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ όμορφη εκπομπή για εσάς. Με πολύ κέφι. Θα έχουμε διάφορα θέματα έτσι από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε πολύ ωραία βίντεο για το πώς μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα μόνοι σας. Πώς μπορείτε να βαφτείτε, να αντιγράψετε το μακιγιάζ της Nicole Scherzinger, τα μαλλιά της Kim Kardashian, έτσι για να αποθεωθείτε από τους δικούς σας ανθρώπους και γενικώς. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε φυσικά με το govastelio.gr, που αν μπείτε αυτή τη στιγμή, το πρώτο θέμα είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Είναι τιμή μου που ήμουν μαζί της, δήλωσε ο Δημήτρης. Η δημόσια εξομολόγηση του απόλυτου κυρίου Δημήτρη Ουγγαρέζου για την Άντια Μπουλέ. Τι είπε όμως ουσιαστικά, γιατί υπάρχει και βίντεο από το πρωινό του Πέτρου Κωστόπουλου που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση. Πάμε να το δούμε. Και ξέρω αυτή η κοπέλα έχει κάτι. Ναι, ρε παιδιά. Πες το, ρε Τζέμι. Ειλικρινά πες το. Και μεγαλώνει και ωραία η Νάντια. Μεγαλώνει ωραία. Ενώ εμείς τραβογεράσαμε. Εσύ είσαι κούκλος. Ταιριάζεις με Νάντια στο κλάδο. Μου λέει για μένα, λέω. Μην τζαρώνεις. Θα πάω σε άλλα θέματα. Όχι, η Μπουλέ, ναι. Η Μπουλέ λοιπόν σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλούς άντρες κάνει πολύ έτσι σεξ αφήνει βγάζει. Μιλάει και αυτό που λέει στα περιοδικά σου αλλά πέρα τη βλέπουν, το τάμπλετ. Ναι, ναι, τη βλέπω αυτό στις βάρκες και τα λοιπά. Ναι, 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 τώρα αυτή είναι. Αυτό το κούλι ήταν ωραίο, αλλά λέω θέλω να πω ότι βγάζει κάτι σεξ, αλλά το βγάζει στο αγριεμένο, όλους τους ψηλό. Βγάζει το απρόσιτο ρε παιδί μου. Αυτό που είναι. Βγάζει και το φράο, όλοι σκέφτονται και λίγο. Αυτό είναι το πιο σαδομαζό το βγάζει. Δεν ξέρω γιατί. Είναι αυτό που λες ότι αν την κερδίσω εγώ θα είμαι πολύ μάγκας. Αυτό ναι, να γίνει κάτι όμως. Αγάπη μου, τι ωραία που να γίνει κάτι. Εγώ παιδιά. Όχι, για τελειώσω. Δεν μιλάμε για αυτό. Είπε κάτι πολύ σεμνό ότι έχει υπάρξει και μάγκας. Πάντα με παιδιά η μετριοφροσύνη. Κάτσε, συγγνώμη, δεν μα τιμούν οι γυναίκε οι οποίε έχουν βρεθεί μαζί μα. Απλά κάνει. Είναι τιμή που να μην πούμε. Εγώ θα τον χειροκροτήσω. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Είναι αυτό που μελήσαμε από την παντόφλα. Πάμε στο κόντρα των ημερών. Σωστό κύριο σήμερα ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ουσιαστικά. Βέβαια δεν ήταν τόσο σωστό σε άλλε δηλώσει που έκανε για πιο πρόσφατε σχέσει του. Είναι το δικό μου σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Σοκάρει φωτογράφηση τραγουδιστή πασίγνωστο κιόλα, ο οποίο πόζαει κρατώντα τα γενετικά του όργανα. Τι τον έσπρωξε σε αυτή την απόφαση. Θα σα πω έτσι δύο πραγματάκια για να μπείτε να δείτε και την είδηση. Καταρχήν είναι Βρετανό τραγουδιστή, δεν είναι Έλληνα. Θα έχει γίνει σοκ, θα το μάθετε, το ξέρετε ούτω ή άλλω όλοι. Και το δεύτερο που μπορώ να σα πω είναι για κάποιο πολύ καλό σκοπό, όπω για την Παγκόσμια Μέρα του AIDS, που έγινε και συγκεκριμένη φωτογράφηση. Αλλά μπείτε να δείτε ποιο είναι αυτό ο απόλυτο θεό που ποζάρει έτσι. Επόμενο θέμα. Καταρχήν έχετε μάθει τι έγινε με τον Νότι Σφακιανάκη και τη Δέσποινα Βανδύ. Τέλος αυτή η συνεργασία. Κρίμα. Περιμέναμε όλοι να δούμε. Αλλά ο Νίκος Βουλιώτης έκανε την έκπληξη. Παράτησε το γονίδι και έκλεισε με τον Σφακιανάκη. Η επίσημη ανακοίνωση για την αντικατάσταση τη Δέσποινα Βανδύ. Μπείτε να δείτε στο ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και πώς. Δηλαδή να παρατήσει το γονίδι, να πα με τον Σφακιανάκη μετά από μια τέτοια δήλωση. Θα μπορώ να πω ότι είναι λίγο και λίγο έτσι να πάρουμε δημοσιότητα. Δεν ξέρω. Το επόμενο βίντεο είναι από το πρωινό του Αντένα και τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος είπε σήμερα: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει ομοφυλόφιλος. Έγινε έξαλλος και τσακώθηκε δημόσια με τη Φέη Σκορδά. Γιατί όλα αυτά, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Ότι το σύμφωνο συμβίωσης επεκτείνεται και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια στην Ελλάδα. Δόξα σου, το λέμε χρόνια. Έπρεπε να καταδικαστούμε από τον Παγιανάτο. Πήγε το παιδάκι, πήγε το δικό σου γιος να πάρει ένα παιχνίδι και πήγε να το πάρει φωνάζοντας. Είμαι σκουτάς, δεν μπορώ. Ναι, και σκουτώντας. Και εγώ πήγα και τον άλλο και μου λέει ο Γιώργος, όχι, μου λέει άστονα ότι είναι άντρας. Κατάλαβες. Φέη μου, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μα δεν θέλω να γίνω παιδί μου και δεν μπορείς να μάθεις τι κάνει. Φέη μου, άκου να σου πω κάτι. Καλά, δεν έχει να κάνει. Άκου να σου πω τώρα, άφησε βλακίες τώρα, δεν με αρέσει μεγάλη με χαζομάρες εδώ στην τηλεόραση. Κανένας πατέρας δεν θέλει να γίνει το παιδί του γκέι. Κανένας. Ούτε θα χαρεί. Άμα γίνει, δεν το σκοτώσω όμως. Αν γίνει όμως, γιατί δεν πάει δίπλα στο παιδί σου. Δίπλα θα είμαι. Αλλά δεν θέλω να γίνει όμως. Δεν θα το άμα πας το ίδιο. Το ίδιο, αλλά δεν θέλω να... Δεν θέλω να γίνει όμως. Άκουσε όμως τι είπε. Η μαμά της ήταν δίπλα της και υπήρχαν οι περισσότεροι γονείς. Αν ο πατέρας είναι γκέι. Τους διώχνουν, τα δέρνουν. Είναι θυμάστε το παιδάκι. Καταδικαστέω. Αυτό τι σημαίνει να το σπρώξουμε να γίνει γκέι. Να το πούμε επέλεξε σε θέση. Καταρχάς δεν σπρώχνεις κανένα. Αλλά πρέπει να μάθεις και στο παιδί να μην κοροϊδεύει τα άλλα
άλλα παιδιά που είναι διαφορετικά. Κατάλαβε. Γιατί όλα από κάπου ξεκινάνε. Όλα είναι ένα φαύλο κύκλο. Είναι θέμα DNA. Αν είναι να γίνει γκέι, το παιδί θα γίνει γκέι. Η αγάπη δεν είναι μόνο DNA. Δεν μιλάμε για ακραίε καταστάσει. Δεν είναι θέμα DNA. Γιατί αλλιώ τότε θα υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν μόνο το ένα το άλλο. Εδώ τώρα γίνεται χαμό. Εδώ όλοι πάνε με όλου πια τώρα. Τι μου λέτε. Δεν πάνε με όλου. Μην ανοίξω το στόμα μου. Πάμε εμεί με όλου. Εμεί πάμε με όλου. Εγώ δεν πάω, για εσά δεν ξέρω. Έλα, Γιώργο, εσύ ο πιο ηθικό. Εγώ θα το έλεγα. Σιγά μην το έλεγε. Θα το έλεγα γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ. Τι να πει, Γιώργο, εσύ. Λοιπόν, έχω να κάνω μια αποκάλυψη. Η αγάπη του γονιού όμω πρέπει να είναι. Θα ήθελε να δει δύο γυναίκε μαζί. Τώρα τι θέλει. Όχι, δεν μα νοιάζει να μάθουμε τώρα τι θέλει να δει ο Εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν έξαλλος στην αρχή ο Λιάγκας. Είπε να βάλει τα πράγματα ο σωστός άντρας κανονικά στη θέση τους. Αλλά στο τέλος η Φέση Κορδά είπε την καλύτερη ατάκα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ο Νότης, όπως σας είπα και πριν, ακούσατε τι και πώς έχει γίνει, είναι αντιδραστικός. Η Κέτη Γαρμπή παίρνει θέση για τις δηλώσεις του Φαγιανάκη και την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδύ. Πάμε να δούμε το βιντεάκι για όσα είπε η Κέτη Γαρμπή για τον Νότη Φαγιανάκη, που πραγματικά εντάξει, δεν ξέρω γιατί έγιναν όλα αυτά, αλλά σίγουρα ο Νότης Φαγιανάκης θα έχει κάποιο λόγο. Και σίγουρα επίσης ο Νίκος Βουλιώτης θα έχει ακόμα έναν λόγο που θα παράτησε το γονίδι για να πάει να κάνει, πώς το λένε, ένα καινούριο σόου με τον Σφαγιανάκη. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Είναι μια περιβόητη αυτή η συνέντευξη τύπου για την έναρξη του προγράμματος του Νότι με την Δέσποινα. Και κάπου με τη Δέσποινα έλεγες κάτι. Τι έγινε και πώς το είδες το θέμα. Κουβεντιάζαμε τα γυναικεία μας. Κάποια στιγμή έπαιρνε και ταυτή μας ότι κάτι γινότανε, κάτι περίεργο συμβαίνει. Συμβαίνει, αλλά δεν καταλάβαμε ακριβώς τι γίνεται. Μετά. Εγώ τα άκουσα, τα διάβασα, τα είδα. Και πώς σου φάνηκε η κίνηση της Δέσποινας? Έκανε πολύ καλά, γιατί αυτό ένιωθε και αυτό έκανε και δεν μπορούσε με το ζόρι να την αναγκάσει κανείς, αν ένιωσε ότι είχε προβληθεί από αυτά που είπε ο συναδελφός. Ήταν δύο θέματα. Ήταν ένα το πολιτικό. Ναι. Και ήταν και ένα το. Και την κριτική επιτροπή ήταν λίγο φτιστικό ο Νότης. Δηλαδή, αυτοί που πάνε κριτικές επιτροπές είναι άλλοι, δεν είμαι εγώ για την πάρτι μου με αυτά, είναι για τους αλλούς. Το είπε και λίγο, ναι. Θα είναι από σε δύο μεριές ήταν το. Και ένιωσε προσβεβλημένη. Οπότε, άμα έτσι ένιωσε, πολύ καλά έκανε. Εσύ, αν ήσουν στη θέση Δέσποινας, για ποιο από τα δύο θα έλεγε φεύγω, για το πολιτικό ή για το επιτροπικό? Ότι αυτοί που πάνε σε αυτά είναι άλλου τύπου άνθρωποι. Ξέρεις τι γίνεται, πιο πολύ, όχι, δεν θα με πειράζει το επαγγελματικό αυτό το, που. Ναι. Θα με πειράζει ίσως η θέση που παίρνει κάποιος σε αυτά, στα πολιτικά. Γιατί πιστεύω ότι η άποψη του καθενός φυσικά είναι σεβαστή, αλλά εγώ την άποψή μου, και όταν είναι και τόσο. Όταν είναι και τέτοιου είδους άποψη, τη λέω με τους φίλους μου στο σαλόνι του σπιτιού μου. Εκεί θα φωνάξω, εκεί θα βρίσω, εκεί θα κατηγορήσω, εκεί θα. Δεν μπορούμε δημόσια πρόσωπα να ανοιγόμαστε και να λέμε τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά πάλι είναι δικαιωμάτιο. Δεν είναι και χαζό, ας πούμε, άνθρωποι γνωστοί να μην μπουν και την άποψή τους, δηλαδή, και να την κρατάνε μόνο μέσα. Εγώ, ως αυτό το τους Φαγιανάκες, και τους αδιαφορά μου το περιεχόμενο, το γεγονός ότι έχει τα γκάτς να πει μια άποψη πολύ δύσκολη, γιατί αυτός είναι χαζός, ξέρει ότι θα γίνει μετά τις κολάσεις. Και αυτό καλό είναι να πεις και την άποψη. Και να μην την πεις. Ναι, ίσως θέλει έναν τρόπο. Ωραία, μου είπε τραγούδα και μην μιλάς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ίσως θέλει έναν τρόπο για να την πεις. Πιστεύω ότι η διαφορά εκεί είναι. Μα και τη αλήθεια και στην καθημερινότητα, και στην καθημερινότητά μας ακόμα, ο τρόπος που σου λέει κάποιος την αλήθεια είναι. Μάλλον η αλήθεια είναι ο τρόπος που θα την πεις. Έχει διαφορά να πεις σε κάποιον πώς είσαι έτσι, ζαβόδι είσαι με τα 100 κιλά, και άλλο να πεις ότι με λίγα κιλά λιγότερα θα είσαι κούκλα. Λες το ίδιο πράγμα, χωρίς να προσβάλλεις. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό. Εσύ για το δεύτερο θέμα της Επιτροπής που ήταν απαξιωτικός ο Νότης. Δηλαδή ότι όσοι πάνε επιτροπές είναι τσοκαραγιώτες, τέλος πάντων. Ναι. Εσύ θα πήγαινες σε επιτροπή? Έχω πάει στο Fame Story. Όχι, θα ξαναπήγαινες μετά από. Λοιπόν, αυτά είπε σήμερα το πρωί στον Πέτρο Κωστόπουλο και τη Γαρμπή. Και πάμε στον Νικ Νόλτε, ο οποίος έκλεισε τα 72 του χρόνια και δεν περνάει παρατήρητος. Με αυτό το look συνελήφθη, θα το δείτε κιόλας σε λίγο, ο στάρ του Hollywood. Ένας πάρα πολύ αγαπημένος ηθοποιός. Απλά με το καπελάκι του κανονικά. Εντάξει. Δεν το λες ότι έχει και ωραίο στυλ, αλλά τέλος πάντων, το πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος παλιότερα έχει απασχολήσει πάρα πολύ γενικά την Ελλάδα. Λοιπόν, όταν ήταν παιδί μιλούσαν όλοι για αυτόν. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα δείτε σε πολύ λίγο στο δημοσίευμα του govastelet.gr, και αυτό που μπορώ να σας πω είναι τώρα πλέον είναι συγγραφέας ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μπορεί κάτι να σας θυμίζει. Για σκεφτείτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
Και για όσοι σας μπορείτε να το βρείτε, μπείτε απλά στο govastelet.gr. Ποια πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός αποκάλυψε περνούσα τόσο άσχημα σε σύριαλ που ζητούσαν να, που ζητούσαν να με πεθάνουν από τον σεναριογράφο. Πήγαινα σπίτι μου και έκλαιγα. Ποια είναι η ηθοποιός συγκεκριμένη που έκανε αυτή τη δήλωση. Αμέσως μετά, Σταμάτης Γονίδης δεν κρύβει την οργή του, σχολιάζει τις δηλώσεις Φαγιανάκη και ταχώνει σε όλους για τον ναζιστικό χαιρετισμό που του χρέωσαν. Έχει και ένα λόγο παραπάνω, δεν τον εγκατέλειψε ο Νίκος Βουλιώτης για να πάει με τον νέο του Φαγιανάκη μετά από αυτή τη δήλωση. Αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων, δεν θέλω καν να σχολιάσω. Λοιπόν, το govastelet.gr επίσης σας πάει Vox. Κερδίστε ένα τραπέζι για 4 άτομα και διασκεδάστε με Καλλίδη, Χολίδη, Χρήσπα, Αστικούδη. Πραγματικά λατρεύω Χολίδη. Λατρεύω. Είναι απίστευτος. Και οι υπόλοιποι μια χαρά είναι, αλλά εγώ είμαι φαν Χολίδη. Οπότε υπάρχει διαγωνισμός στο govastelet.gr. Μπείτε και πάρτε μέρος. Αυτά για σήμερα από τους αγαπημένους μας celebrities. Για περισσότερο έτσι υλικό. Φυσικά το govastelet έχει τα πάντα. Επίσης θέλω να σας πω που δεν το έχουμε πει. Εκτός από τα celebrity world, news και όλα αυτά, το govastelet έχει πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχήν έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά τη μόδα. Το look της εβδομάδας, το look της ημέρας επίσης. Έχει πώς μπορείτε να συνδυάσετε πολύ όμορφα πράγματα, ποια είναι η τάση της μόδας. Ας πούμε για παράδειγμα, μπήκα σήμερα και είδα ότι η τάση επίσης για τη μόδα είναι τα καπέλα. Κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουμε τόσο πολύ εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό τα λατρεύουν κάποιοι άνθρωποι σε αναχώρες. Από εκεί και πέρα όμως είχε πώς μπορείτε να βάλετε πολύ ωραία σκουφάκια τώρα που χειμωνιάζει ακόμα περισσότερο και είναι η κατάλληλη λύση, δεν το συζητώ. Είχε πολύ ωραία θέματα. Επίσης έχει συνταγές, έχει θέματα για μητέρες και για παιδάκια. Οπότε καλύπτει όλο το φάσμα. Μπείτε φυσικά στο govastelet.gr. Και πάμε τώρα να μάθουμε έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα από όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσω με μια φανταστική είδηση που διάβαζα από το περίεργα.gr. Λίμνη με καταγάλανα νερά μέσα σε κρατήρα από μετεωρίτη. Θα δείτε τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά ένα μοναδικό τοπίο, δεν υπάρχει. Να σας διαβάσω κιόλας την είδηση. Στο βόρειο άκρο του Κεμπέκ στον Καναδά, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα εξαιρετικό φυσικό θαύμα, μια στρογγυλή, ολοστρόγγυλη λίμνη, όπως μπορείτε να δείτε και αμέσως τώρα στις οθόνες σας, με καταγάλανα νερά, αποτέλεσμα πτώσης μετεωρίτη πριν από 1,4 εκατομμύρια χρόνια. Η λίμνη ονομάζεται Crystal Life of Nuvar. Νούναβικ, για τα πεντακάθαρα νερά της και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από το πλήρωμα αεροπλάνου της πολεμικής αεροπορίας στον ΗΠΑ τον Ιούνιο του 1943, ενώ οι πρώτες εικόνες της δόθηκαν στην δημοσιότητα το 1950. Η δημιουργία της οφείλεται στον κρατήρα από την πτώση του μετεωρίτη διαμέτρου 3,44 χιλιόμετρα. Η ονομασία της λίμνης άλλαξε το 1999 σε Πίγκαλουτ και αποτελεί σήμερα τμήμα του ομώνυμου Πίγκαλουτ National Park. Της περιοχής. Το βάθος της λίμνης είναι 400 μέτρα, ενώ το γλυκό νερό της είναι από τα πλέον καθαρά ύδατα και ήδη αποτελεί επίσης μία από τις διαφανείς λίμνες στον κόσμο. Εντάξει, είναι απλά μοναδική. Βέβαια είμαι σίγουρη ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί, μόνο να χαζεύεις απ' έξω. Όχι, ρε παιδί, δεν το ξέρω, γιατί έχουμε και εδώ πέρα έχουν παρεμβάσεις από το στούντιο. Δεν το ξέρω, αλλά τα ξέρω ότι πόσο να είναι τώρα, ποιος θα πάει να κάνει μπάνιο σε κρατήρα από μετεωρίτη. Πάντως είναι εξαιρετικό, πραγματικά είναι πανέμορφη αυτή η λίμνη. Και πάμε σε μια είδηση που έχει πολύ πλάκα και θα δούμε και ένα βιντεάκι γι' αυτό από την Ρωσία με αγάπη. Στο μετρό της Μόσχας λοιπόν με 30 καθίσματα παίρνεις ένα εισιτήριο και όταν λέμε καθίσματα εννοούμε καθίσματα γυμναστικής. Θα δείτε και στο βίντεο που θα ακολουθήσει ότι ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρύνεις την άσκηση και τη γυμναστική δεν είναι παρά ένα καλό κίνητρο. Αυτό μάλλον σχέθηκαν και στη Ρωσία όπου στα πλαίσια της προώθησης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λάνσαρε το πρώτο αυτόματο εκδοτήριο εισιτηρίων που αντί για χρήματα δέχεται 30 καθίσματα αυτά τα σκουάτς που κάνουν και στη γυμναστική. Το υπερσύγχρονο μηχάνημα τοποθετήθηκε στο σταθμό στο μετρό της Μόσχας και αναγνωρίζει ως νόμισμα μονάχα την κίνηση. Το εισιτήριο στη Μόσχα κοστίζει 30 ρούβλια, 0,92 ευρώ, πιο φτηνό ακόμα και το δικό μας. Anyway, άρα με ένα κάθισμα για κάθε ρούβλι, όποιος θέλει μπορεί να λάβει το εισιτήριό του δωρεάν. Ελπίζω να μην το ακούσουν εδώ στην Ελλάδα και θα βλέπουμε στο μετρό της Αθήνας να γίνει το χαμός, γιατί εντάξει, η εφραγγεία δεν υπάρχει σε όλους μας. Οπότε σίγουρα θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν τα 30 καθίσματα και αν όχι αυτό και μία ώρα περπάτημα μπορεί και να σας πω την αλήθεια. Πάμε να δούμε όμως το βιντεάκι από τη Μόσχα με αγάπη. We'll be right back.
Έτσι λοιπόν, στη Ρωσία, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Εκεί όσο να ενθαρρύνουν την άσκηση. Και πώς το λένε, με 30 καθίσματα και παίρνετε ένα εισιτήριο και δωρεάν. Οπότε κάνετε τη γυμναστική σας, δεν χρειώνεστε κιόλας περισσότερο. Λοιπόν, και θα πάμε στο επόμενο θέμα. Ο άνθρωπος με τα περισσότερα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος είναι απίστευτος. Λοιπόν, έχει καταρρύψει τα πάντα. Γεννήθηκε το 1954, το ίδιο έτος που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό ήταν το κάρμα του, όπως λέει και το δημοσίευμα. Η μοίρα του, όπως λέει και ο ίδιος όμως. Ως παιδί, γοητευόταν από όλα τα ρεκόρ που διάβαζε και ονειρευόταν κάποια στιγμή να δει και το όνομά του να φιγουράρει εκεί μέσα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ του με τον αθλητισμό και έτσι πίστευε ότι ποτέ δεν θα πετύχει ένα αξιοπρόσεκτο ρεκόρ. Και όμως το 1978 ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με λίγη μόνο εκπαίδευση, πήρε μέρος στην 24ωρη ποδηλατοδρομία στο Central Park και τερμάτισε στη τρίτη θέση. Αυτή ήταν η αρχή μια σειρά απίθανων ρεκόρ. Που έφτασαν τα 144 ρεκόρ μέχρι σήμερα. Από το κόψιμο μήλων στον αέρα με σπαθί και ο χορός με το μεγαλύτερο hula hoop στον κόσμο, μέχρι την ανάβαση στο Μάτσου Πίτσου σε ξυλοπόδαρα, που αναμένεται ο Σανούπο ουσιαστικά, ο άνθρωπος αυτός έχει σπάσει τα όλα τα ρεκόρ. Πραγματικά όχι απλά είδε μία φορά το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, αλλά 148 και συνεχίζει. Και πάμε να δούμε το βίντεο έτσι να πάρουμε μια ιδέα από όλα αυτά τα ρεκόρ που κατέκτησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. I always loved the Guinness Book of Records. It was sort of like my Bible growing up as a kid. I would admire all these people who could do these amazing things. I just never figured that I would be able to do it. The guidelines for longest duration balancing a lawnmower on chin, obviously it should be done in a level spot indoors. The lawnmower is balanced by placing its handle on the chin of the participant. Time stops as soon as the participant touches any part of the lawnmower or it falls off the chin. Ah. Hey, Magni. Yeah. Let's try the piggyback. You know, I get fulfillment every time I do a record, even when I'm doing a stupid record. I did that record with the sloth. You know, blowing a stamp for the fastest 100 meters. I was holding a three-toed sloth. At the end of that record, I was so happy. I mean, I'm just beaming with joy. Machu Picchu. Isn't it beautiful? We're going for two. The highest difference in elevation climbed. Altitude gain. Yeah. Exactly. And also the highest summit. Another one of the great things about the Guinness book is that, you know, you see things that you would never think of doing, you know, yourself. And then so you see, you know, records. And one of them is walking on stilts. If you just go to Machu Picchu, have you summited a mountain or not? Is that actually like... No, Machu Picchu itself. It's not really. It's not the summit. No. Okay. From the temple, it would probably take you some like 2-3 hours. Well, that's a good trek. But that's just to get to the temple. And then another 2-3 hours to get to the top. That's like five. That's fine. Somewhere like that. 5 hours on stilts at altitude. So they're saying it's 8,920 feet. Basically, you know, we climb up to this and then we just, you know, go up there. I mean, depending on how hard that climb is on stilts. There's nobody there who's gonna be upset if we do this. Oh no, you definitely have to get permission for stuff like that. Wow, it looks amazing. I mean, I'm pretty excited about it. Okay, so I should start training, basically. Uh,
I was a pretty big nerd, as they say. You know, I mean, I really it was very, very mental, and I didn't have much of a life. He was first in his class of kids who really worked hard. He was very industrious. I mean, I never had to say, do you have homework? I used to discuss my cases with him. He had a remarkable facility for asking questions that got right to the heart. He would have made an outstanding lawyer. Λοιπόν, είδατε, είδαμε και λίγο από τη ζωή του φοβερού αυτού ανθρώπου με τα 148 ρεκόρ Guinness. Και είχαμε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι με έναν παπαγάλο, ο οποίος μιλούσε και τραγούδαγε. Και σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί υπήρξαν συμμηνύματα στο Facebook. Οπότε πάμε να δούμε τον Έλληνα παπαγάλο που μιλάει και χορεύει σε άπτεστα ελληνικά. Και έτσι διασκεδάστε κι εσείς μαζί μας. Πάμε να το δούμε. Έλα, σκοτράκι. Έλα, το παιδράκι. Έλα. Έλα, να χορέψουμε. Έλα, κάτω, έλα, κάτω. Έλα, κάνω σχέση το παιδράκι. Έλα, να κάνω σχέση το παιδράκι. Έλα, κάνω σχέση το παιδράκι. Έλα, κάνω σχέση το παιδράκι. Έλα, κάτω, έλα, κάτω. Εδώ κάνω σχέση το παιδράκι. Έλα, έλα. Έλα, κάτω, έλα, κάτω. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα κάτω, μπράβο. Κάνω σκάι στο παιδεράκι, σκάι. Κάνω σκάι στο παιδεράκι. Έλα, έλα στο παιδεράκι. Έλα το παιδεράκι. Έλα το παιδεράκι. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα, ωραία το παιδεράκι. Έλα, έλα το παιδεράκι. Έλα, 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 έλα. Έλα, να χορέψουμε μακά. Έλα, πού είναι η Λένη, πού είναι η Λένη. Δεν κάνει το παιδράκι, έλα, έλα το παιδράκι, έλα το παιδράκι, έλα το παιδράκι, έλα το παιδράκι, έλα καλά, έλα το παιδράκι, έλα το παιδράκι, έλα το παιδράκι, έλα κάτω. Έλα να χορέψουμε μακρόνια με κιμά. Έλα να κάνουμε μακρόνια με κιμά. Έλα παιδράκι, έλα. Έλα, έλα. Δες να μπω, μα φύγκα. Πες ένα τραγουδάκι. Μακρόνια με κιμά. Μακρόνια με κιμά. Έλα κάνω σκάτσι παιδράκι. Έλα κάνω σκάτσι παιδράκι. Έλα κάτω να κάνω σκάτσι παιδράκι. Έλα κάτω, έλα κάτω. Φέ το παιδράκι, πού είναι το παιδράκι. Πού είναι το παιδράκι. Έλα το παιδράκι. Έλα, έλα, έλα κάτω, έλα κάτω. Παιδράκι, έλα. Έλα το παιδράκι. Μπράβο, έλα. Φέ το παιδράκι. Φέ το παιδράκι. Φέ το παιδράκι. Φέ το παιδράκι. Το παιδράκι, μπράβο. Τα πάνι. Έλα, έλα κόκκι. Μακαρόνια με κύμα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ο παπαγάλος είναι απίστευτος. Καταρχήν, μπράβο στον κύριο που μπήκε στη διαδικασία να εκπαιδεύσει τόσο πολύ ένα παπαγάλο και να τον αγαπάει πάρα πολύ. Και μπράβο στον Σάκη Ρουβά, καταρχήν, επίσης, γιατί έχει πέρασει μέχρι και στους παπαγάλους. Θα σου κάνω μαγαρονιά με κοιμά, δηλαδή κανονικά ήταν ο παπαγάλος. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Διαφήμιση που τα παιδιά διαβάζουν τελείως διαφορετικά. Γενικά, ίσως έχετε διαβάσει διάφορα άρθρα τα οποία λένε ότι οι διαφημίσεις πώς επηρεάζουν έναν άνθρωπο. Ακόμα περισσότερο όμως επηρεάζουν ένα παιδί. Και με ποιον τρόπο τον επηρεάζουν. Θα δούμε και ένα βιντεάκι. Και πριν το δούμε όμως, θα σας πω έτσι ουσιαστικά για την συγκεκριμένη καμπάνια κάποια πράγματα. Είναι μια καμπάνια ευαισθητοποίησης ενάντια στην παιδική κακοποίηση. Ένας σχετικός οργανισμός από την Ισπανία δημιούργησε κάτι φανταστικό. Ένα πόστερ δίνει διαφορετικό μήνυμα σε ενήλικες και σε παιδιά. Και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με τη θέση που βλέπεις στη συγκεκριμένη διαφήμιση. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Foundation manages an anonymous and confidential telephone line to attend children and teenagers under a risk situation. As a result of International Day Against Child Abuse, we launch a message for those ones suffering any kind of abuse. A message exclusively for them, hidden from adults' eyes.
The outdoor uses a lenticular to assemble two images, the one aimed at adults and the other aimed at children. The lenticular allows you to see one image from one angle and a different image from another angle. From the average height by age, we can determine what part of each image will be seen by each person. In this way, we find an area only visible by children under 10. A message only for children. And a warning for adults. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά έχετε ακούσει διάφορα για τις διαφημίσεις και στο παρελθόν είχαν υποθεί διάφορα επίσης. Αλλά τέλος πάντων αυτό το βίντεο έχει να κάνει με τη θέση ενός ανθρώπου, το ύψος του ουσιαστικά, σε σχέση με αυτό που βλέπει και η συγκεκριμένη φωτογραφία άλλαζε το αυτό που καταλάβαινε ένας άνθρωπος ανάλογα με το ποιο ύψος είχε. Οπότε ένα παιδάκι σε πιο μικρή ηλικία από πιο χαμηλό τέτοιο έβλεπε ένα κακοποιημένο παιδί. Λοιπόν, η διαφήμιση απευθύνεται περισσότερο στα παιδιά, γι' αυτό κιόλας υπήρξε η διαφορά στο ύψος από αυτό που σας είπα και σχεδιάστηκε έτσι ώστε το μικρό μήνυμα να είναι εμφανές σε αυτά και μόνο. Ακόμη και αν αυτός που τα κακοποιεί είναι μαζί τους και στέκεται δίπλα τους, δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να καταλάβει τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη διαφήμιση. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εμένα με ενθουσίασε και σαν ιδέα. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κάναμε και στην Ελλάδα και σε διάφορα πράγματα. Αλλά ελπίζουμε. Πάντα ελπίζουμε. Λοιπόν, πόσες είναι όμως 2.000 θερμίδες? Εμείς έχουμε κάνει εδώ πέρα στην εκπομπή πάρα πολλές φορές διαιτολογικά θέματα. Ένα τρίκ που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί διαιτολόγοι για να καταλάβουμε όλοι μας πόσες θερμίδες καταναλώνουμε την ημέρα, γιατί ο εγκέφαλος ξεχνάει. Και ξεχνάει συνήθως, αγαπημένοι μου, όλα αυτά τα τσίπς, τις σοκολάτες, τις καραμελίτσες, μικρά πραγματάκια που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα και όμως έχουν μεγάλο φορτίο από θερμίδες. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι και θα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε. Βιντεάκι, έτσι, για να καταλάβουμε όλα αυτά που τρώμε. Δηλαδή, είχε δύο πιάτα μακαρόνια καρμπονάρα, 2.000 θερμιδούλες. Οπότε, καταλάβετε όλοι σας και όλοι μας επίσης ότι όλα αυτά που τα ανθυγιεινά πράγματα που τρώμε, εκτός ότι μας παχαίνουν και όλα αυτά, μέσα σε ένα γεύμα μπορούμε να καταναλώσουμε ό,τι πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε μια ολόκληρη ημέρα. Λοιπόν, και πάμε στα 10 παραδοσιακά καφενεία της Αθήνας. Λοιπόν, έχουμε στην Αθήνα, πραγματικά δεν το συζητώ. Μήπως πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι πρώτα και μετά, όχι? Ωραία. Διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε έτσι με πάρα πολύ ωραία καφενεία από όλη την Αθήνα για να πιείτε το καφεδάκι παραδοσιακά όπως μπορείτε. Για πάμε να δούμε. We'll be right back.
ιδιαίτερα για παραδοσιακά καφενεία της Αθήνας. Έτσι, να πείτε, όπως σας είπα και πριν, το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολύ ωραία το καφεδάκι σας. Έχουν διατηρήσει έτσι αυτή τη ζεστασιά και, και το χρώμα από το παρελθόν μέχρι και σήμερα. Στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι και σε διάφορα άλλα μέρη από το κέντρο της πόλης. Τα περισσότερα στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια ή σε νεοκλασικά, ενώ έχουν αναπαλαιωθεί και συνεχίζουν να διατηρούν τη γραφικότητά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο. Είναι το 111 ουσιαστικά στο Μοναστηράκι. Το συγκεκριμένο καφενείο, το κτίριο χτίστηκε το 1918 και από τότε διατηρεί αναλύωτα το ύφος του, αφού η πρώτη χρήση του ήταν ως καφενείο μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, το επόμενο είναι η Μουριά στα Εξάρχεια. Ίσως πολλοί από εσάς να το γνωρίζετε. Είναι από τα πρώτα και πιο παραδοσιακά καφενεία της Αθήνας. Από παράγκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε ένα πιο φημισμένα καφενεία. Το τρίτο είναι το Καφενείο, έτσι λέγεται κιόλας, είναι στην Πλάκα. Παραδοσιακό κτίριο του 1836, στέκει επιφανών Ελλήνων μέχρι και σήμερα, αλλά και αγαπημένο στέκει του Βρετανού σεφ Jimmy Oliver. Λοιπόν, το επόμενο είναι η Ωραία Ελλάς. Το συγκεκριμένο είναι στο Μοναστηράκι, λειτουργεί από την Οθωμανική περίοδο ως το πολυτελέστατο καφενείο της εποχής τότε. Μάλιστα, συνεχίζουμε επίσης την Πλάκα, το καφενείο Κυδαθηναίων. Θυμίζει προπολεμική Αθήνα και στεγάζει εδώ και αρκετά χρόνια τις λογοτεχνικές, πολιτιστικές και πολιτικές αναζητήσεις των θαμώνων του. Αμέσως μετά Κλεψίδρα στην Πλάκα. Παλιό καφενείο με ύφος άκρος παραδοσιακό και εξυπηρέτηση νοσταλγική. Και αμέσως μετά Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Παραδοσιακό καφενείο που σύχναζαν ο Βάρναλης και ο Καζαντζάκης και διατηρεί μέχρι σήμερα αναλύωτο τον ιστορικό του χαρακτήρα. Υποβρύχιο, αμέσως επόμενο καφενείο, στον Γκάζι. Παραδοσιακό καφενείο όπου το παλιό μοσαϊκό στο πάτωμα υποδηλώνει τη μεγάλη ηλικία του. Ένα καθαρά έτσι, παραδοσιακό καφενείο το συγκεκριμένο. Καφενείο Ναβαρίνο στα Εξάρχεια. Οι παλιοί το γνώριζαν και ως Γκυλμάζ, ενώ η θέα του στην παιδική χαρά της πλατείας του δίνει άλλο αέρα. Και θα κλείσουμε με τα Κανάρια στον Κεραμικό. Τρεις γενιές ιδιοκτητών έχουν πάρει στα χέρια τους το παλαιότερο καφενείο του Κεραμικού. Είναι το συγκεκριμένο καφενείο που βλέπετε και σφίζει από κόσμο, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία. Και θα περάσουμε σε αυτά τα βιντεάκια τα οποία σας είχα πει από πριν, από την αρχή της εκπομπής, για το πώς μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ εύκολα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα στη μακιγιάζ και στα μαλλιά σας, για να λάμπετε και να είστε έτσι όπως βγαίνουν όλες αυτές οι ωραίες γυναίκες, σαν να έχετε βγει από εξώφυλλο της Vogue. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να φτιάξετε τα μαλλιά της Kim Kardashian, το standard look το οποίο έχει αυτό με τις εύκολες και τις ωραίες μπούκλες. Στο βίντεο που ακολουθεί, λεπτομερέστατα, πάρτε οδηγίες, γράψτε σημειώσεις και κάντε το, γιατί πραγματικά αξίζει. Πάμε να το δούμε. Hi everyone, my name is Tina and today I'm going to show you how to curl your hair because it's been requested so many times in almost every single tutorial I have done. You guys have asked for it, so here it is. All the products used today will be in the drop-down bar. Okay, let's start. After spraying your hair with some heat protectant, we're going to start curling the hair from the crown. So to make a pin curl, we're going to get a half an inch curling iron and curl everything away from the face, starting from the root to the end. And then to make a pin curl, you simply wrap that heated strand around your fingers before securing it down. If you don't have a pin curl clip, you can always use bobby pins here. Take a section the size of your curling iron, and then starting from the roots, we're going to start wrapping the hair around the barrel. From the roots to the midshaft, you're going to stop here, let it heat up, and then draw the ends of your hair into the curling iron for the last 5 to 10 seconds. You do it this way because your ends never require as much heat to curl. For this curly hairstyle, you're going to curl everything away from your face, the crown, the sides, the back. Actually, the back and the bottom really doesn't matter how you curl it because we're going to be putting pin curls in them. So no matter how you do it, it's going to come out looking exactly the same. So whatever you feel comfortable with, you just do it that way.
and then let your pink curls cook for about 5 to 10 minutes. If you can leave it in a little longer, that's better, lasts longer for you. If you like your hairstyles full and big hair, you're going to flip your head upside down and then apply the hair oils. This way, the oils and the other products that you might want to put do not kill your curls. And if you have fine hair like me at the top, this is a trick that I use on clients and on myself on special occasion. If you use eyebrow shadows, those will make the perfect shades for you. So you're going to pack that on to your part, and that should make your hair appear thicker without any teasing. This is a trick that most celebrities use under bright lights, because bright lights tend to make you look like you're going bald. Thank you guys so much for watching. Please be sure to subscribe, like, and share this video with your friends to see a new hair tutorial every Thursday. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς μπορείτε να αντιγράψετε το χτένισμα της Kim Kardashian, που πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, και τώρα ειδικά που έρχονται και οι γιορτές, δοκιμάστε το γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και θα κλείσουμε... Βάλτε λίγο πιο δυνατά, βρε αγάπη. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Και εκεί να το χαμηλώσω ο Κωστάκης. Ρε Κωστάκη, δηλαδή. Βάλτε λίγο δυνατά, λέμε το τραγούδι. Εκεί, έλα. Λίγο, τίποτα. Λοιπόν. Αυτό είναι η εκδίκηση του ηχολήπτη. Είπες δυνατά, θα το ξεκουφάνω από τώρα το θέμα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με το μακιγιάζ έτσι, που μπορείτε να συνδυάσετε και με αυτό το χτενισμά, είναι φανταστικό. Από την αγαπημένη Nicole Scherzinger, την τραγουδίστρια από το εξωτερικό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο βιντεάκι. Από την αγαπημένη μας που τα παρουσιάζει απίστευτα. Με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για να το κάνετε τώρα στις γιορτές. Θα είστε να είσαστε μια κούκλα. Πάμε να το δούμε. Hi guys, welcome back. I'm Sam from PixieWoo.com, and today I'm going to show you how to do the gorgeous Nicole Scherzinger. I'm going to start with Sleep Makeup Blemish Balm. The colour I'm using is light, and I'm just working that into the skin. Now, most BB creams have a really light coverage. This one has a little bit more than most. If you want to get even more coverage out of your BB cream, use a stippling brush. And then where you want a little more coverage, just push the product to get a build up. I'm using a Real Techniques based shadow brush. This is a synthetic brush, so it's going to work really well with the cream. It's not going to damage the brush at all. And I'm going to work this along the lashes and upwards towards the brow. Now, this colour often goes on quite scary, but it does set much lighter than it looks when you first apply it. And then I'm just blending that in with a clean brush. This is a really quick, easy look, so ideal if you're running a bit late and you're going out. Now I have a brilliant little gel eyeliner from Collection. This one is in a brown colour. I'm going to take this along the lash line. I'm using a very fine liner brush. And then on the outside corner, I'm just going to pop a little flick in. To save on using another product, I'm just going to take the same liner and I'm going to run that along the waterline underneath the eye. I have a black mascara from Accessorize here. This one is the volumizing one. It's very cute packaging, isn't it? Actually, it's quite Nicole Scherzinger. She wears a lot of animal print.
A little concealer under the eyes. I have here Collection Lasting Perfection. And then mascara and our bottom lashes. We often see Nicole with a bit of a soft peachy cheek. This one is called Soft Peach, funnily enough. It's from Daniel Sandler. It's Watercolour Cream Rouge Blusher. And I'm going to use it with the same brush we put our foundation on with, the stippling brush. And I'm just going to push that high up on the cheek. Nicole does wear a bit of a sheen to her skin, but it's never flattering to look too oily. So what we're going to do is just matte the skin down through the central panel with this block powder. This is from MAC and the colour is light. So down the nose and around the nose. On the lips, I'm going to use Sublime Culture MAC Cream Stick Liner. It's a really barely there pinky nude colour. We need to finish this look with Nicole's Statement Glossy Lip. I have here Avon Shine Attract Lip Gloss in Juicy Peach. This has a very subtle shimmer in it. And you know what, I've forgotten a little bit of highlighter on the cheekbones. I have here Avon 24 Karat Golden Glamour. It's two colours, but I'm just going to use the gold one. And that is the completed Nicole Scherzinger easy peasy brown, kind of smoky, liner defined eyes. Hope you like it, guys. Thanks for watching. See you next week. Bye-bye. Και έτσι λοιπόν, τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Πήγε 7 η ώρα. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο ερχόμαστε με πάρα πολύ ωραία θέματα. Δεν σας τα λέω ακόμα, δεν θα σας πω τίποτα. 6 με 7 εδώ, ζήστε τη ζωή στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Και από ό,τι μας είπε και η Ολυμπία, από αύριο έρχονται καλύτερες μέρες για όλα τα ζώδια. Οπότε αισιοδοξήστε. Εξαταξιμήστε αύριο σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Πάμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο 6 ώρα. Φιλάκια πολλά.